Σφραγίσματος του 666 σε έγγραφα και τρόφιμα. Κατηγορία κατησίσεις Αγίου Κυρίλλου Μακαριστού Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μητυλιναίου. Από μαγνητοφωνημένη ομιλία. Εκείνοι που λένε ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε, εφόσον ο Αντίχριστος, αγαπητοί μου, συνδέεται με το τέλος του κόσμου, πώς μπορεί να το λένε αυτό? Και όπως θα δούμε, ότι δεν θα έχει σημάδια ο Αντίχριστος που να λέγει εγώ είμαι ο Αντίχριστος. Θα έχει μάλιστα τα αντίθετα από εκείνα τα οποία θα μπορούσε να φανταστεί κανένας. Δηλαδή ότι θα είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος, κυβερνήτης εξαίρετος. Ποιος θα το υποπτευθεί αυτό? Πώς μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι γεννήθηκε ο Αντίχριστος? Το θεωρώ καθαρή φλιαρία, κάτι χειρότερο. Το να λέγουμε ότι ο Αντίχριστος είναι τόσο χρονών και ότι ήδη επετέλεσε κάποια θαύματα, λέει, στην Ιερουσαλήμ και ότι είναι εκεί. Αυτό, δυστυχώς, το χειρότερο, αποπροσανατολίζει τους πιστούς, διότι όταν αυτά θα διαψευστούν, θα πούν, α, δεν βαριέσαι, και όλα τα άλλα που λέει η Γραφή είναι λάθος. Και ο διάβολος αποπροσανατολίζει, αγαπητοί μου, για να οι άνθρωποι να πλανώνται, για να απορρίψουν μαζί με το ψεύτικο σήμερα, αφού δεν βαριέσαι, τίποτα δεν είναι, αύριο να απορρίψουν και το γνήσιο. Δηλαδή να πούν δεν είναι ο Αντίχριστος αυτός, όταν εκείνος πράγματι θα είναι. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Αλλά έχει κάτι περίφημο που θα το θεωρούσα επιγραμματικό, αυτό που λέγει ο Αγίος Κύριλλος: και μη τολμήσεις αποφύνασθε το πότε ταύτα γίνεται, μήτε πάλιν ύπτιος κοιμηθείς. Αυτό είναι κλασική, θα έλεγα, διατύπωση. Μη τολμήσεις, λέει, να κάνεις, να αποφαίνεσαι. Μη τολμήσεις να αποφαίνεσαι πότε θα γίνουν αυτά. Μη λες, να τούτο, να εκείνο. Μη τολμήσεις. Και από την άλλη μεριά, ούτε πάλι να ξαπλώσεις, να είσαι ύπτιος, ανάσκελα, και να ροχαλείς και να λες, ου, έχουμε καιρό. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Νομίζω ότι είναι θαυμασία η απάντηση που δίδεται εδώ από τον Άγιον Κύριλλο. Αν μου πείτε πότε θα μιλήσουμε για τον Αντίχριστο, αρχίζουμε, βλέπετε, πάμε σιγά σιγά, μη βιάζεις. Ώστε λοιπόν, προσέξτε, ούτε θα πολυπραγμονούμε, ούτε θα κοιμόμαστε ύπτιοι ανάσκελα. Επάνω σε αυτό να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Ακούσατε ομιλητάς ή διαβάσατε βιβλία, χωρίς να κάνω αναφορά ούτε εις τους ομιλητάς ούτε εις τα βιβλία που υπάρχουν.
ότι ο Αντίχριστος έρχεται και να γεννήθηκε και να... και ότι το 666 δεν έχει καμία σημασία. Ακούτε, το 666 δεν έχει καμία σημασία. Ότι αρκεί να μην το βάλω μες στην καρδιά μου, δεν έχει σημασία αν είναι κάτι εξωτερικό, ακόμη και να μου σφραγίζουν το χέρι. Αναμφισβήτητα, ο άνθρωπος θα πρέπει να καταλάβει ότι η όλη του πίστη είναι στην προαίρεσή του. Λέει όμως η Γραφή σαφώς ότι το 666 θα μπει στο χέρι με σφραγίδα. Το λέγει με τρόπο ρεαλιστικό, με τρόπο σαφή, πολύ σαφή. Που σημαίνει ότι δεν θα πω ούτε το ένα ότι έχει το χαρτονόμισμα ή ταυτότητα και χάθηκα το 666, ούτε το άλλο ότι δεν έχει σημασία το 666. Ούτε, οι μεν είπαν δεν έχει καμία σημασία το 666, απορρίψατε το. Οι άλλοι, έχει μεγίστη σημασία και δεν πρέπει να μπει πουθενά. Είναι δύο ακρότητες. Σύμφωνα με αυτό που λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, παραλλήλως, δεν λέει το ίδιο, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Προσέξτε αγαπητοί μου, αν το χαρτονόμισμα φερειπεί το 5.000, έχει το 666, το ξέρετε ότι το έχει αυτό, ξέρετε πολύ καλά. Αυτό το χαρτονόμισμα το έχω στο πορτοφόλι μου. Το χαρτονόμισμα είναι ένα δημόσιο έγγραφο. Έχει μια υπογραφή ότι θα πληρωθείς άμα τι εμφανίσει, έλεγαν τα παλιά χαρτονομίσματα, πληρωτέων. Δηλαδή πληρωτέα η τιμή άμα τι εμφανίσει. Δηλαδή άμα εμφανίσεις την υπογραφή αυτή, έχεις την αξία του πράγματος. Άμα τι εμφανίσει. Τι είναι αυτό, ένα δημόσιο έγγραφο είναι. Δεν το εκδίδω εγώ ιδιώτης, το εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος. Εκδοτική τράπεζα. Είναι λοιπόν δημόσιο έγγραφο. Κάτι παρόμοιο θα είναι και η ταυτότητα ενδεχομένως. Αν θα έχω το 5.000 στην τσέπη μου εδώ, στο πορτοφόλι μου, μπήκε μες στην καρδιά μου, μπήκε στο χέρι μου, όχι. Αν θα μπει στην ταυτότητα, όχι. Άρα δεν έχει σημασία. Εν τούτης έχει σημασία. Εδώ τώρα είναι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν έχει σημασία. Δεν σημαίνει σφραγίστηκα. Μόνο όταν θα μου το βάλει στο χέρι θα πω το όχι. Γιατί το λέγει σαφώς η Αγία Γραφή. Δεν έχει λοιπόν σημασία. Ούτε στην ταυτότητα, ούτε στο χαρτονόμισμα, ούτε στα εμπορεύματα. Να, πάρτε ό,τι θέλετε. Δεν έχουν απάνω. Όλα τα τρόφιμα δεν έχουν απάνω εκείνες τον κώδικα των barcode. Όλα αυτά το έχουν απάνω. Δεν θα φάω αυτό, δεν θα φάω εκεί. Θα ήταν ανόητο. Όπως και θα λέγαμε, όταν ζήτησε ο Κύριος, αγαπητοί μου, όταν του είπαν πρέπει να πληρώνουμε εις τον Κέσσαρα φόρο. Λέει, δείξατε μου ένα νόμισμα. Ένα δινάριο. Τίνος η επιγραφή και η εικόν. Η εικόν, η εικόν. Η επιγραφή και η εικόν του Κέσσαρος, είπαν οι παριστάμενοι. Απόδοτε ούν τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Για προσέξτε αυτό το σημείο. Εδώ είναι ο Θεός και εδώ είναι ο Κέσσαρας. Ο εκάστοτε Κέσσαρας, ο άρχον μιας πολιτείας. Άλλο πράγμα τι οφείλω στο Θεό και άλλο πράγμα τι οφείλω εδώ, στην πολιτεία. Στην πολιτεία οφείλω τη φορολογία. Αλλά εδώ όμως, αυτή η χειρονομία του Κυρίου, ίσως φυλάχτηκε για τις ημέρες μας. Ήταν μια απάντηση για την εποχή του, αλλά φυλάχτηκε για τις ημέρες μας, νομίζω. Για τον εξής λόγο. Όπως θα γνωρίζετε,
ότι όταν γράφτηκε η Αποκάλυψη, αντίχριστοι αθεωρούντο οι αυτοκράτορες της Ρώμης. Θα λέγαμε πρόδρομοι και προσωποποίησεις της καταστάσεως αυτής, δηλαδή του αντιχρίστου, είναι ο εκάστοτε αυτοκράτορ της Ρώμης. Σύμβολον δε αυτής της πόλεως που καταστρέφει τους Αγίους είναι η Βαβυλώνη. Αλλά η ιστορική Βαβυλώνη δεν υπήρχε. Είχε προπολών αιώνων καταστραφεί. Ποια είναι αυτή η Βαβυλώνη? Είναι η Ρώμη. Για ευνοεί τους λόγους ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν γράφει Ρώμη, βάζει Βαβυλώνα, αλλά εννοεί τη Ρώμη. Αλλά είναι η Ρώμη ως πόλης, τότε ναι. Και ταυτόχρονα σύμβολο, η Βαβυλώνα δεν είναι, και σε τούτο μας βοηθάει το ότι ενώ ονομάζει Βαβυλώνα, η παλαιά Βαβυλώνα έχει φύγει από το προσκήνιο της ιστορίας. Βαβυλώνα είναι ο δυτικός πολιτισμός που δημιούργησε την αποστασία από το Θεό. Αυτό είναι η Βαβυλώνη. Ο δυτικός πολιτισμός, αυτός ο αθώος πολιτισμός, που δημιούργησε την αποστασία από το Θεό με τη φιλοσοφία του, με την τεχνική του, με την επιστήμη του και με τον τρόπο του σκέπτεσθε. Αυτή είναι η Βαβυλώνη, η πόλη μεγάλη που εξεπόρνευσε την ανθρωπότητα. Δυτικός δε πολιτισμός σήμερα δεν είναι πια μια υπόθεση γεωγραφική, αλλά μια υπόθεση νοοτροπίας. Διότι δυτικός πολιτισμός σήμερα είναι ολόκληρη η Φίλιος. Δυτικός πολιτισμός είναι και η Ιαπωνία. Βλέπετε, απεδέχτη των δυτικών πολιτισμών η Ιαπωνία, όλος ο κόσμος, ολόκληρη η Φίλιος. Άρα, ποια είναι αυτή η μεγάλη πόρνη, η Βαβυλώνα? Είναι η αποστασία. Είναι ο δυτικός πολιτισμός που δημιούργησε την αποστασία. Λοιπόν, οι εκάστοτε αυτοκράτορες της Ρώμης ήσαν προσωποποίησης του Αντιχρίστου. Δηλαδή τάχα τα πράγματα τα δημιουργεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με την αποκάλυψή του και είναι άγνωστα στον Ιησού Χριστόν? Περίεργο πράγμα. Όταν ο Χριστός είπε δείξατε μου το νόμισμα και ρώτησε τίνος η εικόν και η επιγραφή, και είπαν του Κέσαρος, αν ήταν πράγματι ο Αντίχριστος που θα έπρεπε να τρομάξει, δοσαγωγικών, να τρομάξει ο Χριστός ή να κάνει τους ανθρώπους να τρομάξουν, θα τους έλεγε αυτό το νόμισμα μην το ξαναπιάσετε πια στα χέρια σας, πετάξατε το. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, αλλά είπε κάτι φοβερό: ό,τι ανήκει στον Θεό να αποδώσεις και ό,τι ανήκει στον Κέσαρα να αποδώσεις. Και ό,τι άλλο είναι δημόσιον έγγραφον, όπως είναι η ταυτότητα ή είναι το... ό,τι είναι στα προϊόντα επάνω και τα λοιπά, ή τα χαρτονομίσματα, αυτά ανήκουν στον Κέσαρα. Δεν έχουν σε τίποτα να με βλάψουν. Τι θα με έβλαπτε όμως, αν μου πού να το βάλω στο χέρι μου? Σήμερα ξέρουμε ότι γράφεται με τη ακτίνες λέιζερ. Δεν θα το δεχθώ. Γιατί? Διότι ακριβολογεί εδώ ο λόγος του Θεού και με ειδοποιεί. Όχι στο χέρι μου. Θα σας πω κάτι παρακάτω γι' αυτό. Αλλά προσέξτε. Σας είπα όμως ότι δεν θα έβλαπτε να έμπαινε ή στην ταυτότητα ή στα χαρτονομίσματα.
Παρότι, να σας πω εδώ μια απέχθειά μου, τα πεντακοσάρικα που είχανε τον ούρο βόρον όφι, το φίδι που τρώει την ουρά του, και είχε 3-4 εκεί μασονικά σύμβολα, αν κάποτε στο πορτοφόλι μου έχω 500 τέτοια, τα διώχνω. Σας βεβαιώνω, αισθάνομαι, όχι ότι είναι βεβήλωση μέσα στο πορτοφόλι μου, όχι, δεν είναι βεβήλωση, για όνομα του Θεού. Έτσι αισθάνομαι μια απέχθεια, σαν να τα συχαίνουμε αυτά τα χαρτονομίσματα. Μια απέχθεια. Χωρίς βέβαια ούτε να τα πετάξω, τίποτα, τα δίνω. Κινούνται, να φύγουν από το πορτοφόλι μου. Σας είπα όμως ότι παρά τα αυτά δεν πρέπει να βάλουμε στις ταυτότητες των αριθμών 666, ούτε σε άλλα πράγματα. Μα αφού δεν βλάπτει, ναι μεν αλλά. Ποιο είναι αυτό το αλλά? Αυτό θέλω να προσέξετε. Οπότε ούτε τη μία ανακρότητα θα χρησιμοποιήσουμε που λέει, λένε δεν είναι τίποτα, ούτε την άλλη ακρότητα, το να θεωρούν ότι ήδη σφραγίστηκες με το να πάρεις μια ταυτότητα με τον 666 αριθμό. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τι είναι? Ότι αν γίνει η αρχή να βάλουμε το 666 στην ταυτότητά μας, θα συνηθίσουμε και πλέον δεν θα μας κάνει εντύπωση όταν πάμε στα παρακάτω βήματα. Ποια? Ποιο είναι το παρακάτω βήμα? Δεν ξέρω πόσα μπορεί να είναι, αλλά το τελευταίο βήμα είναι το σφράγισμα στο χέρι. Και εξηγούμε. Παίρνουμε κανένα δολάριο καμιά φορά από την Αμερική, λαβαίνουμε κανένα δολάριο. Και εσείς και όλος ο κόσμος, και έχουμε συναλλαγή με τα χαρτονομίσματα, με τα δολάρια, με τα μάρκα. Πάρτε δολάρια. Πέστε μου σας παρακαλώ, όταν πάρουμε ένα δολάριο και λέμε σήμερα ότι έχουμε την αρρώστια του AIDS και ότι κολλάει, λένε, και με το σάλιο, αν υποτεθεί λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος σάλιωσε που έχει το AIDS, το χαρτονόμισμα, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν τη συνήθεια να σαλιώνουν το χέρι τους και να μετράνε τα χαρτονομίσματα. Αυτό, αγαπητοί μου, μην το κάνουμε ποτέ. Είναι φοβερό. Είναι για κάθε αρρώστια, δεν είναι μόνο γι' αυτό. Και με θα μεταδώσουμε στους άλλους και θα πάρουμε και εμείς μικρόβια. Όχι. Θα μετρήσουμε τα χρήματα με τα χέρια μας και θα πάμε να πληθούμε. Δεν θα βάζουμε το σάλιο μας και πάλι ξανά όταν αποσαλιωθεί το δάχτυλο από το τρίψιμο κύριο, την τριβή επί των χαρτονομισμάτων, θα το βάλω πάλι στο στόμα μου και πάλι δώστου. Είναι φοβερό. Μην το κάνουμε αυτό. Επειδή όμως υπάρχει συνήθεια, ας πούμε λοιπόν το δολάριο επάνω. Λέω δολάριο γιατί υποτίθεται πως στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι το πιο πολύ το AIDS. Αύριο θα είναι στα ελληνικά χαρτονομίσματα. Και ποιος μας λέει ότι δεν θα είναι στα ελληνικά χαρτονομίσματα, αφού και στην Ελλάδα ήρθε η αρρώστια. Και ότι θα αρχίσουμε να κινδυνεύουμε. Κάποτε θα πούν, βλέπετε, δεν μπορούμε να πιάνουμε τα χαρτονομίσματα. Είναι πολύ επικίνδυνα να τα πιάσουμε τα χαρτονομίσματα. Να, θα πούν, ότι δεν μας χρειάζονται, πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο που να μην χρησιμοποιούμε χαρτονομίσματα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Θα βάλουμε εδώ πέρα το 666, θα βάλουμε και τον ατομικό αριθμό, διότι είναι δύο αριθμοί, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι ο γενικός και ο ατομικός. Ο γενικός είναι 666 και ο ατομικός είναι ο αριθμός Μητρώου. Της εφορίας. Πώς είναι ο αριθμός της εφορίας? Α, κάπως έτσι. Λοιπόν, και επειδή ακόμη κλέβουν τα χαρτονομίσματα, και για αυτό το λόγο, όχι μόνο για τις αρρώστιες, για το AIDS, για να τα διασφαλίσουμε, κλέβουν, ανοίγουν. Σήμερα τι γίνεται, δολοφονίες και κλοπές γίνονται. Πας να εισπράξεις κάτι, τη σύνταξή σου από την τράπεζα, και μόλις πας να βγεις σου την αρπάζει ο άλλος και φεύγει. Αυτά θα γίνουν πάρα πολλά. Και κάποτε θα πουν οι άνθρωποι, για να τα εκμηδενίσουμε αυτά, δεν θα υπάρχουν χαρτονομίσματα. Τέρμα. Σφράγισμα. Τότε όμως, όταν θα έχουμε μάθει
να σφραγίζουμε την ταυτότητά μας τώρα με το 666, όταν θα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πατού το 666, όταν θα έρθει η ώρα κατά τρόπον πολύ μαλακών και φυσικών, δεν θα πούμε το όχι για το χέρι μας, και τότε οι χριστιανοί μας θα μαρκαριστούν. Θα μπει η μάρκα εδώ ανεξίτηλη. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να δεχθούμε το 666 επί των ταυτοτήτων, για τον λόγο ότι θα συνηθίσει τουλάχιστον ο ελληνικός μας λαός και θα πούν δεν είναι τίποτα. Ώστε το 666 καθεαυτό δεν έχει τίποτα να μου κάνει εμένα. Είναι στο χαρτονόμισμα, είναι στην ταυτότητα, σας τα εξήγησα. Μα δεν έχει τίποτα να μου κάνει. Έχει όμως να μου κάνει. Θα με συνηθίσει να το αποδεχθώ ότι δεν είναι τίποτα. Έτσι θα πω άλλη μία φορά, όπως εδώ λέει, μη τολμήσεις αποφύνασε το πότε ταύτα γίνεται, μήτε πάλι νύπτιος κοιμηθείς, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Παράλληλα λοιπόν θα λέγαμε κι εμείς, και να σας πω, δεν είχα σκοπό να σας τα πω απόψε αυτά τα πράγματα, ειλικρινώς δεν είχα, σας τα είπα, δεν ξέρω, έτσι παρέστηρε το χωρίον αυτό, γιατί τα φιλούσα να σας τα πω άλλη φορά, ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και το ένα θα μας ενδιαφέρει και το άλλο θα μας ενδιαφέρει, για τους λόγους που τόση ώρα σας εξηγώ. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας προσέξουμε πάνω εις το σημείο αυτό, και δεν ξέρω, ο Θεός να ελεήσει. Όλα αυτά βέβαια δείχνουν όχι καλά σημάδια για την εποχή μας, ωστόσο όμως σημάδια είναι, βέβαια σημάδια, ωστόσο όμως ας προσέχουμε τι θα γίνει παρακάτω, ο Θεός να μας βοηθήσει. Θα ήθελα ακόμα να σας έλεγα πάνω σε αυτό, μια που έγινε αυτή η συζήτηση, γιατί και αυτό υπόθηκε, ότι επιτέλους και να έχω εδώ τον αριθμό τη σφραγίδα, δεν μπορώ να κάνω το σταυρό μου. Ωραιότατα, δεν αρνούμε τον Ιησού Χριστό. Κάνει εντύπωση όταν διαβάζουμε στην Αποκάλυψη ότι εκείνοι που έχουν σφραγιστεί δεν θα μπορούν να μετανοήσουν. Ή καλύτερα, όχι, δεν θα σωθούν. Δηλαδή, αν σφραγιστώ δεν θα σωθώ. Κάνει εντύπωση αυτό. Ανάμεσα στο σφραγίζομαι και δεν θα σωθώ, υπάρχει μία σειρά από πράγματα. Ακούσατε τα ποια είναι αυτά. Διότι εκ πρώτης όψης μπορεί να πει κάποιος, μα δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Δεν ξέρω βέβαια ο Θεός πως θα κρίνει, αλλά με βάση την Αγία Γραφή αυτά έχουμε να πούμε. Ότι εκείνος που σφραγίζεται δεν σώζεται. Ρητός και κατηγορηματικός. Και ότι θα είναι σφραγίδα επί της χειρός, της δεξιάς μάλιστα, και επί του μετόπου, είναι ό,τι λέει ακριβώς το κείμενο. Ούτε κατά μεταφοράν, ούτε αλληγορία, είναι ό,τι λέει το κείμενο. Πάει, τελείωσε. Δεν χωράει τίποτε άλλο. Τι γίνεται, δεν μου λέτε. Το βάπτισμα τι είναι? Μια σφραγίδα. Πώς γίνεται αυτή η σφραγίδα? Βάζω τον άνθρωπο μέσα στην κολυμβήθρα, τρεις φορές κατάδυσης ανάδυσης, και λέγω εις το όνομα του Πατρός, βαπτίζει τον δούλος του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι έκανα εδώ? Έκανα μία σφραγίδα. Ποια είναι αυτή η σφραγίδα? Έχει τον διπλούν χαρακτήρα του ονόματος του Θεού, ότι είναι τριαδικός ο Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, και η άλλη όψη της σφραγίδας, ο Σταυρός. Διότι η τριπλή κατάδυσης και ανάδυσης, που πάλι εκφράζει το όνομα του τριαδικού Θεού,
ταυτόχρονα είναι και ο Σταυρός, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όσοι βαφτιστήκαμε εις τον θάνατο του Χριστού βαφτιστήκαμε. Τι είναι? Είναι ο τάφος, γι' αυτό η κατάδυση είναι κάτω από το νερό και η ανάδυση είναι η Ανάσταση. Τι ομολογούμε εδώ? Μπαίνουν δύο σφραγίδες ή μία σφραγίδα με δύο χαρακτηριστικά: η πίστη εις το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το πρώτο μέγιστο δόγμα της πίστεώς μας, και το δόγμα της ενανθρωπίσεως, γιατί όταν μιλάμε για Σταυρό εννοούμε την ενανθρώπιση. Αυτά αποτελούν τη σφραγίδα, αποτελούν την σφραγίδα του πιστού που την παίρνει την ώρα του βαπτίσματος. Πέστε μου σας παρακαλώ, βγήκατε από την Κορινθήθρα, έχω καμιά σφραγίδα? Τίποτα πουθενά, τίποτα. Αυτή η σφραγίδα υπάρχει? Μα βγαίνω από, από την Κορινθήθρα και αν υποτίθεται μου βάλει και κάποιο λάδι ή ό,τι άλλο, δεν εννοώ το χρήσμα, το λάδι. Πάω πλέον με μετά, δεν έχω δει. Υπάρχει. Είναι οντολογική αυτή η σφραγίδα. Δεν είναι σφραγίδα από κίνες που βάζουμε και μπορούμε να τις σβήσουμε. Εμπήκε μέσα σε αυτήν την ύπαρξή μου, τόσο ανεξίτηλη, ώστε αυτό το σώμα που θα το αφήσω στον τάφο δεν θα είναι ικανό, αφού θα γίνει χώμα το σώμα μου, να εξαλείψει την σφραγίδα. Διότι βάσει αυτή τη σφραγίδος θα με αναγνωρίσει ο Κύριος για να μπω στη βασιλεία του. Παράλληλη σφραγίδα είναι του Αντιχρίστου, διότι η πρώτη σφραγή του Χριστού είναι η σφραγή πίστεως, η δεύτερη σφραγίδα είναι η σφραγίδα του Αντιχρίστου και αυτή είναι σφραγίδα πίστεως, ότι θα μας δώσει να φάμε, θα μας κάνει έναν καλύτερον κόσμο και θα τον ομολογήσουν ότι είναι αυτός ο Μεσσίας. Συμπέρασμα: όπως παίρνει την ενέργεια του Θεού ο βαπτιζόμενος, έτσι παίρνει την ενέργεια του Σατανά ο δεχόμενος το 666, και συνεπώς δεν θα μπορεί να μετανοήσει. Ένα είδος εμποδίου, δεν θα μπορεί να μετανοήσει πρώτον, ή να είναι, θα λέγαμε, αποσφράγισης του αρχικού σφραγίσματος του Θεού και νέας σφράγισης δαιμονική, που πλέον ο Θεός να μην δέχεται τίποτα πλέον, διότι είναι σημείον τέλους, το τελευταίο σημείο της πίστεως. Τι έγινε με τη γυναίκα του Λότ που μας είπε ο Κύριος μνημονεύεται της γυναικός Λότ? Τι έγινε? Γύρισε ένα ειδί και έγινε αλάτι, θύλια αλατιού. Δεν πίστεψε και έγινε θύλια αλατιού. Οι άλλοι πίστεψαν. Τι, σε τι? Να μην γυρίσουν πίσω να κοιτάξουν. Μα εκείνο το πραγματάκι, εκείνο το πραγματάκι θα είναι η τελευταία πράξη της ιστορίας, το μνημείο της πίστεως, η σφραγίδα του Θεού, ο Τίμιος Σταυρός και η πίστη στον Τριαδικών Θεών, και η σφραγίδα του Σατανά στον Αντίχριστο, πίστης, που θα είναι τα τελευταία μνημεία πίστεως και πιστείας, τα τελευταία μνημεία της ιστορίας.